με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι ο πιο εύκολος για μας, για να διαβάζουμε όλα τα δικά σας μηνύματα και να έχουμε όλη την δική σας αναφορά στα θέματα του συλλόγου μέσα από την εκπομπή. Μεγάλη μου αγάπη, με ελληνικούς χαρακτήρες, ψάχνετε να βρείτε την επίσημη σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Εκεί περιμένουμε όλους εσάς. Στην επιμέλεια της εκπομπής, το αθλητικό τμήμα του σταθμού και το γραφείο τύπου τεραστέχνη Ολυμπιακού, ο Κώστας Δελχάς και ο Σταύρος Ζαζάνης, και στα μικρόφωνα ο Λουκάς Στεφανόπουλος και η Χριστίνα Τσιλικύρη. Κάνω εγώ το lead της εκπομπής, με δεδομένο ότι όταν έχει κίνηση, πλέον έχει πολλή κίνηση. Χριστίνα, μόλις μπήκε στο ραδιοφάλαμο, να πω την αλήθεια, σε περίμενα στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Όταν καλά σήμερα έχει πάει, ξέρεις, είναι ο νόμος του Μέρφη, όταν πάει κάτι στραβά, πάει από το πρωί. Είναι η μέρα που όλα ξεκινούν με καθυστέρηση. Ξεκίνησα καθυστερημένο στις 10, στο υπερελήψη του αθλητικού Σαββατοκύριακου. Ξεκινάμε με ψιλοκαθυστέρηση την εκπομπή. Αλλά παιδιά, όσοι μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας, όπου και αν πάτε, οπλιστείτε με υπομονή. Εγώ δεν θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω κίνηση. Η κίνηση είναι κάτι που κινείται. Όταν τώρα βγαίνει η Χριστίνα Τσιλικύρη στην παραλιακή και βλέπει την ουρά των αυτοκινήτων από το Φλίζο μέχρι τον Πειραιά, αυτό ονομάζεται, Χριστίνα μου, ακινησία. Ακινησία, κανονικά. Δεν υπήρχε απελπισία, ήταν στο δρόμο. Και το καταλαβαίνεις, όλοι οι οδηγοί που χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα μονοπάτια κάθε μέρα, καταλαβαίνουμε και πώς θα εξελιχθεί η πορεία. Η πορεία ήταν πριν από την Αλίμου, έφτανε το μποτιλιάρισμα σχεδόν μέχρι την Γλυφάδα. Δηλαδή από εκεί ήταν σταματημένα τα πάντα και λέω και δεν έχει βρέξει ακόμη, τι γίνεται. Να σου πω, δώσ' μας λίγο εικόνα και από το κέντρο του Πειραιά. Μπαίνεις στο Φάληρο, πώς είναι η κίνηση? Για να βοηθήσουμε τους φίλους που κινούνται εδώ στην υπόλοιπη. Παραδόξως, τις γέφυρες στο Καραϊσκάκι δεν ήταν τόσο μποτιλιαρισμένες σε σχέση με άλλες Δευτέρες. Εντάξει, είχε την πυκνή ροή, αλλά όχι πάρα πολύ. Και αυτό γιατί πλέον όσοι έρχονται για δουλειά στην πόλη μας αποφεύγουν να παίρνουν το αυτοκίνητο. Καλό θα είναι λοιπόν όσοι ερχόμαστε στο κέντρο, όσοι έρχεστε στο κέντρο του Πειραιά, καθώς εγώ έρχομαι με τα πόδια, μένω παραδίπλα, μην χρησιμοποιείτε τα αυτοκίνητά σας. Τώρα, Λουκά, εντάξει, αυτό που κάνεις είναι προκλητικό. Είναι μία ώρα μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι προκλητικό. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Παρά την ταλαιπωρία που υπέστης για να φτάσεις στο σταθμό, νομίζω ότι προέρχεσαι από ένα πολύ όμορφο τρίμερο, όπου δεν υπάρχει τμήμα του Ολυμπιακού που να μην νίκησε. Από το ποδόσφαιρο μέχρι και οι πιτσιρικαρίες, τα τμήματα υποδομής του πόλο, μπάσκετ και βόλεϊ. Έτσι, έτσι. Ήταν πολύ ωραίο, πολύ επιτυχημένο το Σαββατοκύριακο και με τα κόριτσια του βόλεϊ και με το αντρικό βόλεϊ. Χθες το βράδυ ήμασταν στο Μελίνα Μερκούρι. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Εύκολο 3-0, θα μου επιτρέψεις να πω. Εντάξει, λίγο στο τέλος ο Παμβοχαϊκός έτσι πήγε να αντισταθεί λίγο, αλλά δεν μπόρεσε να κάμψει τη δύναμη, ειδικά του Αγκάμες που είχε το σερβίς προς το τέλος. Ήταν αέρας. Ο οποίος έπαιζε και με ίωση, ίσως να μην το ξέρει πολύ κόσμο, να δώσουμε την είδηση. Ήταν ταλαιπωρημένος, καθώς χρειάστηκε να πάρει και αντιπηρετικά και αναλυτικά για να μπορέσει να αγωνιστεί στο χθεσινό μάτς και ήταν από τους καλύτερους. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, είχαμε νίκη στο μπάσκετ γυναικών. Νίκη, όχι απλά νίκη, τρίαμβος. Μπορεί να είναι ξεκίνημα της περίοδου, αλλά κάθε νίκη σε ντέρμπι έχει σημασία για όλα τα τμήματα του Ολυμπιακού, των κοριτσιών του πόλου μέσα στο λαιμό επί της Γλυφάδας. Νίκη χθες η ομάδα βόλεϊ των ανδρών. Νίκες βέβαια ναυαρχίδες στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Έτσι, ναι, ναι. Με τον Κολοσσό παίζαμε, ναι. Με τον Κολοσσό Ροδού. Εντάξει, νομίζω ότι το αντρικό μπάσκετ έκανε εκείνο το μικρό στραβοπάτημα στην αρχή στην Ευρώπη. Και από εκεί και έπειτα έχει ρολάρει πραγματικά. Μπράβο και στον coach το Σφερόπουλο. Έχει πάει πάρα πολύ καλά η ομάδα και πιστεύουμε ότι θα πάει ακόμη καλύτερα, γιατί είχε πάρα πολλούς δύσπιστους σχετικά με την ομάδα, η οποία αυτή τη στιγμή πάει τρένο στην Ευρώπη, ειδικά πάει τρένο. Λοιπόν, τρένο γενικότερα πάει ο Ολυμπιακός. Είναι από τα
συνηθισμένα όμορφα Σαββατοκύριακα των φίλων του Ολυμπιακού από τις ευχάριστες εκπομπές που κάνουμε συνεχώς εδώ στο κανάλι 1 με πάρα πολλές επιτυχίες των τμήματων. You just drop your code, cause one nugget don't stop the show. Little Mary's a bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my way. And the world finna know my name. I don't ask for much these days. Για όλους όσοι μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας, ότι φυσικά δεν μπορεί να στείλετε μνήματα μέσω του Facebook, εκτός αν είστε τόσο σταματημένοι στην κίνηση. Ναι. Οπότε θα αλλά μπορείτε μέσω γραπτών μηνυμάτων 904, πληκτρολογείτε στο κινητό σας τους τρεις αριθμούς συχνότητας δημοτικής ραδιοφωνίας του Πειραιά. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε οτιδήποτε θέλετε να πείτε για τον Ολυμπιακό, να μας ρωτήσετε, να γκρινιάξετε. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν γκρινιές γενικότερα τούτη εδώ την περίοδο. Και κάνετε την αποστολή στο πενταψήφιο στο 19400, 31 λεπτά του ευρώ. Το κάθε δικό σας μήνυμα. Να θυμίσω βεβαίως ότι μας ακούτε διαδικτυακώς μέσω του live24.gr και μπορείτε μέσω της ιστοσελίδας μας στο kanali1.gr να πάτε δεξιά που λέει live web TV ή να μπαίνετε στο κανάλι του. Μας ακούνε και μας βλέπουν. Ναι, και για να μπορείτε να μας βλέπετε κιόλας. Έτσι ακριβώς. Γεια σας όσοι μας βλέπετε. Γεια σας. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Καλή εβδομάδα και πάλι. Εκτός από το μαδικά είχαμε και άλλο ένα χρυσό μετάλλιο για τον Εμίλιο Παπαθανασίου. Άσε. Έχω ανοίξει τώρα εδώ πέρα και την εφημερίδα τον πρωταθλητή και το βλέπω εδώ δεξιά. Στην οπλοεία ξανά στο βάθρο Παπαθανασίου. Χρυσός για μία ακόμη φορά μαζί με τον Αντώνη Τσότρα αναδείχθηκε ο Εμίλιος Παπαθανασίου σε διεθνείς αγώνες της Ιταλίας. Συγχαρητήρια, Εμίλιε. Οι σπουδαίοι στην οπλοεία αφού πρώτα κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο στην αυτόνομη κούρσα του Μπαλαρντί Καπ, ανέβηκαν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Circuito Trittito del Garda, συγγνώμη τα ιταλικά μου δεν είναι καθόλου καλά, μετά από έναν επίπονο και δύσκολο αγώνα με 16 σταδιοδρομίες. Συγχαρητήρια, Εμίλια. Σούπερ, σούπερ. Βέβαια. Τριάρα και 2-2 για το βόλι των ανδρών γράφει η εφημερίδα για το χθεσινό 3-0. Μπορεί να μην είχε πολύ κόσμο. Όταν λέω πολύ κόσμο, πολλές φορές μας ξεγελάει και η χωρητικότητα και το μέγεθος των εξεδρών του Μελίνα Μερκούρη. Μπορεί να είναι αυτό που λέμε μισογεμάτο, αλλά σε ένα κλειστό τοπίο χωρά μαζί με τη μικρή κερκίδα κοντά στους 1600 θεατές, 400 άτομα τα οποία ήταν χθες το βράδυ στο μάτς με τον Παβοχαϊκό, ο οποίος δεν είναι
και η ομάδα Φόβητρο και το πιο εμπορικό όνομα στην Volley League. Ήταν σημαντική παρουσία και πολύ περισσότερο, Χριστίνα, φίλες και φίλοι, τη στιγμή που στο δεύτερο σετ έρχεται αυτή αυτό το κενό στο διάστημα του Ολυμπιακού, περνά μπροστά ο Παμβοχαϊκός, και τη στιγμή που αρχίζει και φωνάζει όλο το γήπεδο, νομίζω ότι... Δεν ήταν φανταστικό, δηλαδή νομίζω ότι ο κόσμος ξαφνικά θα ρίσκε, οι 400 άνθρωποι γίνανε 2.400 μέσα στο γήπεδο, δηλαδή καθόμασταν κάτω μαζί με τον Κώστα το Δελεχά και τον Σταύρο το Ζαζάνη και κοιτάμε γύρω γύρω. Και ήταν πραγματικά φανταστική η ατμόσφαιρα που κάνανε. Φανταστική. Εδώ πάνε 2.000 και 3.000 σε γήπεδο όπως είναι το Μπερναμπέου ή ξέρω εγώ στο Βεθέντε Καλντερών και σκεπάζουν τους άλλους 50.000. Και τώρα 400 μόνοι τους. Τι να κάνουν τώρα οι άλλοι φίλαθλοι μπροστά στους δικούς μας, τι λες τώρα. Λοιπόν, πάμε βάλουμε στην κουβέντα Γιώργο Στεφάνου. Θα ακούσουμε τον Γιώργο Στεφάνου, τον διεθνή λίμπερο του Ολυμπιακού, ο οποίος και χθες έκανε σκούπι στα πάντα. Διαβάσε λίγο τα στατιστικά του Γιώργου, Χριστίνα. Πρέπει να είχε πάνω από 70% στην υποδοχή. 72% στην υποδοχή. 56% άριστη. Η άριστη είναι αυτό το οποίο το λίμπερο από την πίσω ζώνη στέλνει την μπάλα. Αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, στον Πασαδόρο, χωρίς να αναγκάσει τον Πασαδόρο να βγει έξω από τα 3 μέτρα. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, Γιώργο Στεφάνου. Γιώργο Στεφάνου, λοιπόν. Τριάρα γράφουν τα ρεπορτάζ σήμερα του αθλητικού τύπου για τη χθεσινή σας νίκη επί του Παμβοχαϊκού. 2-2 και η ομάδα σιγά σιγά αρχίζει και αποτυπώνει στο Τάραφλεξ αυτά τα οποία δουλεύετε στις προπονήσεις. Η αλήθεια είναι ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Το μόνο συμπέρασμα που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι κινούμαστε πάνω σε έναν σωστό άξονα. Η ομάδα έχει μεγάλες δυνατότητες και το μόνο σίγουρο είναι ότι ακόμα δεν έχει φτάσει στο επιθυμητό αγωνιστικό επίπεδο. Είναι καλό το γεγονός ότι απαρτίζεται από παιδιά τα οποία έχουν πολύ όρεξη για διάκριση και πολύ καλούς παίχτες με πολλές παραστάσεις και μεγάλες εμπειρίες. Θέλω να πιστεύω ότι μετά το πρώτο γύρο θα παρουσιάσουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Ευελπιστώ να είναι και είμαι σίγουρος ότι θα είναι βελτιωμένο. Και το μόνο που εύχομαι είναι να μπορούμε να είμαστε υγιείς για να είμαστε όλοι σύσσωμοι. Σε αυτό δεν έχεις αδικό, καθώς ουσιαστικά αυτός ο πρώτο γύρο φαίνεται να είναι και ένα είδος προετοιμασίας με δεδομένη και την αλλαγή του προπονητή, με δεδομένη ότι υπήρξαν και πάρα πολλές απουσίες των διεθνών. Άλλοι ξεκινήσατε, φύγατε, πήγατε με την εθνική. Οπότε είναι ένα περίεργο timing αυτή η περίοδος για την ομάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο σημαίνει κάθε χρόνο και γενικότερα στις ομάδες που έχουν νέα μέλη. Μία από αυτές είμαστε κι εμείς φέτος, με προσθήκες νέων ξένων παιχτών. Μπορεί οι Έλληνες να γνωριζόμαστε λίγο πολύ, αλλά μία ομάδα για να στηθεί και να γνωρίσει ο ένας τον άλλον καλά σίγουρα χρειάζεται παιχνίδια, χρειάζεται προπονήσεις, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Γι' αυτό πολλές φορές θα έχετε ακούσει να λέω ότι μετά τον πρώτο γύρο όλες οι ομάδες, όχι μόνο ο Ολυμπιακός, παρουσιάζονται διαφορετικές, βελτιωμένες και πλέον μπορεί κανείς να έχει μία άποψη για την κάθε μία από αυτές. Αυτό οφείλεται και μάλλον σε αυτά, Γιώργο, οφείλεται και το γεγονός ότι χθες κόντρα στο Παμβοχαϊκό, ενώ μπήκατε πολύ δυνατά, το πρώτο σετ 25-11 από εκεί και πέρα. Κατά τη διάρκεια των δύο επόμενων σετ υπήρχαν μεταπτώσεις στη δική σας απόδοση. Δεν είναι θέμα μεταπτώσεων, είναι ότι υπάρχει μια γενικότερη αστάθεια. Σίγουρα κάποιες στιγμές υπάρχουν τα δείγματα αυτά τα οποία αναφέρατε και εσείς χαρακτηριστικά δημοσιογράφοι, το τι μπορεί να παρουσιάσει η ομάδα του Ολυμπιακού, τα οποία δείγματα αυτά σίγουρα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε διάρκεια σε όλο το παιχνίδι και γι' αυτό το λόγο συνέβη και αυτό εχθές. Σκοπός βασικός είναι η σταθεροποίηση γενικότερα όλων αυτών των στοιχείων των καλών όπου μπορούν να κάνουν τη διαφορά προκειμένου να έχουμε διάρκεια στο παιχνίδι μας. Γιώργο, χθες μπορεί να μην γέμισε το κλειστό το Μελίνα Μερκούρη, ωστόσο στα καθοριστικά σημεία, ειδικότερα στο δεύτερο σετ που είχε φύγει μπροστά ο Παμβοχαϊκός, αυτοί οι 400-500 φίλοι του Ολυμπιακού τη στιγμή που χρειάστηκε η ομάδα φώναξαν, σας μετέδωσαν το πάθος και βοήθησαν, ήταν χαρακτηριστική μάλλον η βοήθειά τους σε αυτό που λέμε στο να γυρίσετε, να επανέλθετε στο παιχνίδι, να κάνετε το 2-0 και βέβαια να ανοίξει ο δρόμος για το τρίποντο. Είναι δεδομένη η βοήθεια του κόσμου όλα τα χρόνια και αυτό που θα πω για άλλη μια φορά είναι ότι τον χρειαζόμαστε δίπλα μας. Είναι πραγματικά ο έθνος παίκτης της ομάδας και από την άλλη έχουμε και έναν λόγο παραπάνω φέτος να έρθουν για να δουν βόλεϊ υψηλού επίπεδου, μιας και η ομάδα πλέον έχει
παίκτες μέσα που αξίζει κανείς να έρθει να τους δει. Ταβάνι υπάρχει, Γιώργο, στον φετινό Ολυμπιακό? Μπορεί να δεις μέχρι που μπορεί να φτάσει η ομάδα? Και καλά, δεν μιλάμε για τις εγχώριες διοργανώσεις. Στόχος είναι το Double και το League Cup. Στην Ευρώπη, πού μπορεί να περιμένουμε ότι μπορεί να φτάσει η ομάδα? Το βλέπετε παιχνίδι-παιχνίδι? Εντάξει, εγώ γενικότερα θέλω να βλέπω παιχνίδι-παιχνίδι την πορεία της ομάδας και προπόνηση την προπόνηση, μιας και κάθε προπόνηση που περνάει η ομάδα δένεται και περισσότερο, κάτι καλύτερο μπορεί να παρουσιάσει. Οπότε σίγουρα η ομάδα είναι καλή, έχει πολλές δυνατότητες, αλλά μένει να δούμε αυτό που λες και εσύ, το πόσο μπορεί να προσεγγίσει αυτές τις δυνατότητες, πώς μπορεί να δέσει καλά η ομάδα και να παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό αγωνιστικό πρόσωπο. Οπότε καλό θα είναι να περιμένουμε, να μην προτρέχουμε με δηλώσεις, να αρκεστούμε σε αυτά που θα παρουσιάζουμε κάθε εβδομάδα μέσα στο Τάραπλεξ. Γιώργο, είσαι πλέον από τους πιο παλιούς αθλητές γενικότερα του Εραστέχνη Ολυμπιακού. Έχεις περάσει αρκετές περιόδους στο σύλλογο με αρκετές μεταπτώσεις. Είναι αυτά τα τελευταία χρόνια που ζεις πλέον στην ομάδα αυτά τα οποία θέλει κάθε αθλητής, δηλαδή ένα ασφαλές αθλητικό περιβάλλον με τη στήριξη βεβαίως του κόσμου, ο οποίος και με την συνδρομή των μελών αλλά και με την κάρτα φιλάθλου στέκεται αργός της διοίκησης, το να μπορείτε εσείς να κάνετε αυτά τα οποία πρέπει να κάνετε πρόσκοπτα και χωρίς να έχετε στο μυαλό σας άλλα πράγματα. Αυτό είναι που είπα και νωρίτερα, ότι η ομάδα του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια με έργα και όχι με λόγια έχει πλέον δημιουργήσει ένα από το πιο ασφαλές περιβάλλον στον χώρο του αθλητισμού γενικότερα, όχι μόνο στο βόλεϊ, σε όλα τις αθλήματα, και έχει δημιουργήσει συνθήκες κατάλληλες για όλους τους αθλητές να ασχολούνται μόνο με το αντικείμενό τους, χωρίς να έχουν άλλα προβλήματα στο κεφάλι τους. Οπότε ένα τέτοιο περιβάλλον βιώνουμε και εμείς φέτος στον Ολυμπιακό. Όχι μόνο φέτος, τα τελευταία χρόνια δηλαδή που ήμουν και εγώ στην ομάδα. Και αυτό σίγουρα έχουν συνδράμει τόσο διοίκηση όσο και οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Το να μας φτάσουν σε ένα σημείο να μην έχουμε να ασχολούμαστε με τίποτα άλλο παρά μόνο με τη δουλειά μας. Για όσους άκουγαν τον Γιώργο Στεφάνου και μας έβλεπαν και από τη Web TV και έβλεπαν μέσα, μην μιλάμε, είναι συνέντευξη η οποία μας παραχώρησε πριν από ακριβώς μία ώρα. Ήταν προγραμματισμένο να τον έχουμε ζωντανά, επειδή όμως έχει και την υπηρεσία του, επειδή οι αθλητές του Ολυμπιακού, όσοι είναι και στις σώματα ασφαλείας, έχουν και τις υπηρεσίες. Ναι. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα και νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε και αυτό το τελευταίο, ότι είναι προνόμιο πλέον για οποιοδήποτε αθλητή να παίζει στον Ολυμπιακό, γιατί κάνει μόνο τη δουλειά του. Κάνει μόνο αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Προπόνηση και χωρίς να σκεφτείτε κάτι άλλο. Δεν είναι τυχαίο ότι το λένε Λουκά όλοι οι αθλητές από όλα τα αθλήματα αυτό, ότι ο Ολυμπιακός έχει δίνει τις δυνατότητες αυτές για να μπορέσουν να κάνουν αθλητισμό υψηλού επίπεδου. Τους παρέχει τα πάντα. Προσφάτως με έχει ρωτήσει ένας δημοσιογράφος, ένας συνάδελφος, σχετικά με το για το γυναικείο μπάσκετ, ότι για τις παροχές και ότι είναι παραπάνω και ότι σε κάθε τμήμα, όπως το βόλεϊ, έχει τις ιδιαιτερότητές του. Και ο Ολυμπιακός, αυτό που έχουμε καταφέρει να κάνουμε σαν διοίκηση με όλα τα αγωνιστικά τμήματα και τις ακαδημίες, είναι να παρέχει στους αθλητές που κάνουν το εκάστοτε άθλημα αυτά τα οποία έχουν οι αντίστοιχοι σε υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Αυτό φυσικά τους δημιουργεί την ασφάλεια, όπως μίλησε ο Στεφάνου, την ασφάλεια για να μπορούν να κάνουν απερίσκεπτα αυτό που ξέρουν καλύτερα. Τι είναι αυτό? Να παίζουν βόλεϊ, να παίζουν πόλο, να παίζουν μπάσκετ. Αυτό είναι για μας επιτυχία. Και βεβαίως στο βόλεϊ να πω ότι σε συνεργασία και με το Δήμο Πειραιά έχουν γίνει κάποιες κινήσεις και για το κλειστό στα Καμίνια, όπου μου λέει χθες ο Κυριάκος Καμπερίδης ότι θα δούμε πολλά περισσότερα πράγματα και σε επίπεδο ακαδημιών του βόλεϊ. Με τα παιδάκια πραγματικά να έχουν περισσότερο χρόνο και περισσότερο χώρο για να μαθαίνουν βόλεϊ από δασκάλους. Γιατί τα παιδιά τα οποία είναι προπονητές σε ακαδημίες του βόλεϊ, κάποια στιγμή θέλω να κάνουμε μια εκπομπή, να μην είμαστε σε φούλα αγωνιστική περίοδο, να έχουμε εδώ πέρα τους εφορούς των ακαδημιών των ομαδικών αθλημάτων, Χριστίνα. Για να μιλήσουν και να, εκεί πέρα θα δείτε τις διαφορές που έχει ο Ολυμπιακός με τις όποιες δυσκολίες που είναι
Καλά. Αντικειμενικές των υποδομών. Αν περιμένεις, Λουκά, να έχουμε Δευτέρα η οποία δεν θα είναι από αγωνιστικές υποχρεώσεις, μάλλον πρέπει να περιμένουμε πολλές Δευτέρες. Γιατί από εδώ και πέρα μπαίνουμε πολύ δυνατά. Όχι, για να σε κάνω τσαχαρίς και εσύ λιγάκι. Είμαστε στην τελευταία μέρα του Οκτώβρη. Αύριο μπαίνει ο Νοέμβριος. Πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα. Οπότε εκεί πέρα κάπου θα χαλαρώσουμε. Μπορεί να πάρουμε ένα επιπλέον δίωρο εορταστικό από το σταθμό και να έχουμε εδώ παιδάκια από ακαδημίες, στους εφόρους για να μας μιλήσουν για όλα. Πολύ ωραία ιδέα. Πολύ ωραία. Εορταστικό και λεστάνε και Χριστούγεννα. Πολύ ωραία θα είναι. Τέλεια. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε χρόνο. Όχι, πάμε time out. Μας λέει ο Δημήτρης Μορφέσης. Το πρώτο από τα δύο time out. Καθώς έχουμε άλλο ένα στις 11.30. Θα επανέλθουμε. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Ελπίζω να προλάβουμε να τα συζητήσουμε και να τα κουβεντιάσουμε και να τα αναλύσουμε όλα. Και όσα δεν προλάβουμε, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε. Εδώ πέρα είναι άλλοι κολλημένοι στην κίνηση ακόμη και δεν έχουν έρθει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, όσοι μας ακούτε από τα αυτοκίνητα, είπαμε υπομονή σήμερα, είναι Δευτέρα. Θα τους κρατήσουμε εμείς παρέα, ρε παιδιά. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Συντονιστείτε όλοι. Πείτε και στο διπλανό σας, αν δεν έχει συντονιστεί στο κανάλι 1, να βάλει κανάλι 1 για να μας ακούει. Και μετά τις 11 και 10 και 5 μάλλον, που θα τελειώσει και το δελτίο ειδήσεων, εκεί πέρα που θα μπει η σφήνα το μεγάλο αγάπη και το είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό, κατεβάστε και τα τζάμπι. Να ανοίξετε και τη μουσική. Τέρμα. Τέρμα. Είμαι ο Γιάννης Πάριος και ακούω κανάλι 1. Ο Δήμος Πειραιά και η Αττικό Μετρό ΑΕ σας ενημερώνουν για την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω της επέκτασης του τραμ στην πόλη μας. Στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτσι προβλέπεται προσωρινά ο περιορισμός των λωρίδων κυκλοφορίας σε μία καθημερινά από τις 6 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, ενώ από εκείνη την ώρα έως την επομένη στις 6 το πρωί θα γίνεται καθολικός αποκλεισμός της οδού. Οι οδηγοί προκειμένου να αποφύγουν την Ομυρίδου Σκυλίτσι για να κατευθυνθούν προς την λεωφόρο Ποσειδώνος μπορούν να χρησιμοποιούν από το κέντρο του Πειραιά εναλλακτικά την οδό Τζαβέλα. Για να κατευθυνθούν προς την οδό Πειραιός, οι οδηγοί και τα βαρέα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούν από το λιμάνι του Πειραιά κυρίως την οδό Κόνονος. Η Αττικό Μετρό ευχαριστεί για τη συνεργασία των οδηγών και ζητεί την κατανόηση όλων για την προσωρινή όχληση. Σπούδασε διοίκηση, πληροφορική, επικοινωνία, ναυτιλιακά, τουριστικά, ψυχολογία, διατροφολογία, βιοιατρική, αγγλική φιλολογία και 53 ακόμα ειδικότητες σε υψηλού κύρους ευρωπαϊκά και αμερικανικά πανεπιστήμια με φίτηση εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα χωρίς τις οικονομικές επιβαρύνσεις της φίτησης στο εξωτερικό. New York College. Σταθερή αξία. Διεθνής παρουσία. Αθήνα Θεσσαλονίκη, Τίρανα Πράγα. www.nyc.gr. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Δεβαρία. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Άκαρπη αναμένεται η απογευματινή διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, καθώς η αντιπολίτευση απορρίπτει την πρόταση Πολύδωρα για την Προεδρία του Συμβουλίου. Ο Υπουργός Επικρατείας αναμένεται να φέρει ρύθμιση που θα καταργεί μόνο το άρθρο 2 του νόμου του, πλήρη κατάργηση του νόμου, ζητεί η Νέα Δημοκρατία. Σε μία ώρα η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η συνάντηση του Προέδρου της Βουλής, Νίκου Βούτση, με τον υποψήφιο για την Προεδρία του ΕΣΟΥΡΟΥ, Βίρονα Πολύδωρα. Όταν υπάρχει καλή διάθεση, στα πρόσωπα θα βρεθεί λύση. Η κουβέντα που θα γίνει απόψε επιτάσσει να έρθουμε όλοι να βρούμε λύση για να κλείσει η ιστορία με το ΕΣΟΥΡΟΥ, είπε στον Α989 ο Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Κουρουμπλής.
πρόσωπα έπονται των θεσμών, δήλωσε στον Sky ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κουμουτσάκος σχετικά με το θέμα της συγκρότησης του ΕΣΟΡΟΥ, τονίζοντας ότι προέχει να υπάρξει μια νέα νομοθετική βάση και αμέσως μετά να δούμε τα πρόσωπα που θα πρέπει να είναι ευρείας αποδοχής. Ο κ. Κουμουτσάκος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταθέσει αξιωματική αντιπολίτευση τη δική της πρόταση για τη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων. Η συνέχιση της άρνησης για τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, το μόνο που θα καταδεικνύει είναι την επιδίωξη για τη συνέχιση της ασυδοσίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ανοίγει σήμερα στη δίκη της Χρυσής Αυγής η δικογραφία για την επίθεση τάγματος εφόδου σε βάρος μελών του ΠΑΜΕ τον Σεπτέμβριο του 2013 στο Πέραμα με 9 τραυματίες. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων προχωρά την τρίτη υπόθεση, η οποία βάσει του παραπεμπτικού βουλεύματος ανήκει στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, καλώντας σε κατάθεση τον πρώτο μάρτυρα, Σωτήρη Πουλικόγιαννη, πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου, που είχε δεχθεί χτυπήματα στο κεφάλι μία εβδομάδα πριν από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Λήγει σήμερα η προθεσμία για ευνοϊκή ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ και την ΕΙΔΑΠ. Από νωρίς το πρωί έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές έξω από τα κατατόπους υποκαταστήματα. Ξεκινά από σήμερα έως και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου υποβολή αιτήσεων στο Δήμο Πειραιά για παροχή τροφίμων σε αδύναμους οικονομικά δημότες και κατοίκους μέσω διατακτικών εν ώψη Χριστουγέννων. Οι αιτήσεις γίνονται στο Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Από αύριο και τις 10 Νοεμβρίου θα ισχύουν οι ενδιάμεσες φθινοπορεινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 6 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Τα εγγένεια της έκθεσης ζωγραφικής του Οικαστικού Συλλόγου της ΕΛΜΕ Πειραιά θα πραγματοποιηθούν στις 7.30 το απόγευμα στη Δημοτική Πινακοθήκη της πόλης. Τουλάχιστον 30.000 είναι οι άστεγοι στην κεντρική Ιταλία μέχρι αυτή τη στιγμή από τη χθεσινή σεισμική δόνηση των 6,5 βαθμών, όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε 15.000 κατοικίες, ενώ στην πόλη Νόρτσι υπάρχει πρόβλημα και στο δίκτυο ίδρυψης. Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική. Η θερμοκρασία σε Πειραιά και Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1 σε μία ώρα. Περισσότερες ειδήσεις στο site του σταθμού μας kanali1.gr. Στα μικρόφωνα και πάλι ο Λουκάς Στεφανόπουλος και η Χριστίνα Τσιλιγκύρη. Κανάλι 1 Πειραιάς. Δεύτερο μέρος, μεγάλη μου αγάπη, 6 λεπτά μετά τις 11 το πρωί εδώ στο κανάλι. Ένα συμπαραγωγή του σταθμού μας με τον Εραστέχνο Ολυμπιακό Χριστίνα Τσιλιγκέρη. Λουκάς Θεοφανόπουλος. Στα μικρόφωνα, το γραφείο τύπου του Συλλόγου, ο Σταύρος Ζαζάνης, ο Κώστας Ζελεχάς και το αθλητικό τμήμα του σταθμού και ειδικότερα ο Βαγγέλης Χατζηκοσαντής στην οργάνωση και στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Δημήτρης Μορφές στη ρύθμιση του ήχου, η Σοφία Πανικολά στη γραμματική υποστήριξη. Τα ηχογραφημένα σήμερα τεχνική του κάλυψη την έχει κάνει ο Θάνος Καλοδούκας. Καλή
Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα με υγεία, καλή εκπομπή και σε σένα. Αντώνη, πάμε και στον Μιχάλη από το Κερατσίνη. Μπράβο, βλέπω έχουμε αρκετά μηνύματα και να μας στείλουν όμως και άλλα, να μας ρωτήσουν οι φίλοι ό,τι θέλουν, να μας ευχηθούν, να μας πούν την καλημέρα τους. Εντάξει, είπαμε. Καλημέρα, παιδιά. Παύλος Πάτρα, καλή σας μέρα, Γιώργος Μαρούς. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ούτε μία ήττα, παιδιά, το Σαββατοκύριακο. Λέει ο Μιχάλης από το Κερατσίνη. Ούτε μία ήττα. Ούτε μία ήττα, ακριβώς. Ένα σύνηθες ερυθρόλευκο Σαββατοκύριακο. Βέβαια, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, το Σαββατοκύριακο δεν είχαμε ήττα, αλλά θα κάνω έτσι και μια ωραία πάσα. Το γυναικείο τμήμα του μπάσκετ του Ολυμπιακού γνώρισε την πρώτη του ήττα στην Ευρώπη, βέβαια, γιατί το αίτητο συνεχίζει στην Ελλάδα. Την Πέμπτη, όσοι από τους πολλούς φίλους βρεθήκανε, είχαν την τύχη να δουν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, Λουκά. Δεν ξέρω αν το παρακολούθησες, ναι, ναι. Είχε και τηλεοπτική κάλυψη από τα κανάλια της Νόβα. Ναι. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με μια πολύ δυνατή ομάδα. Η Γιακίν Ντογκού αυτή τη στιγμή, για όσους δεν γνωρίζουν, Λουκά, είναι ένα φαβορί. Θεωρείται, μάλλον, τώρα ξέρεις πως είναι στον αθλητισμό αυτά, πως ακούγονται στα πηγαδάκια, θεωρείται ένα από τα φαβερή για την κατάκτηση του τίτλου, όχι για τον όμιλο τον οποίο βρισκόμαστε εμείς, και θεωρώ ότι τουλάχιστον ο στόχος της coach της Ελένης Καπογιάννη να κρατήσει την ομάδα αμυντικά τους Τούρκους κάτω από τους 60 πόντους το πέτυχε, όπως είπε όμως και η ίδια πάρα πολύ σωστά, έπρεπε να βάλουμε ένα πόντο παραπάνω, 58, για να είμαστε εμείς οι νικητές. Δυστυχώς. Θεωρώ ότι για όσους γνωρίζουν έτσι για το γυναικείο μπάσκετ και συζητήσεις που έχω κάνει και με συναδέλφους τους πιο εξειδικευμένους από μένα, που ομολογώ ότι το μπάσκετ είναι το άθλημα το οποίο κατέχω λιγότερο από οποιοδήποτε άλλο. Δεν πειράζει, γι' αυτό ένα συμπληρώνει τον άλλο σε αυτή την εποχή. Μου είπαν ότι η ομάδα πραγματικά, ειδικά αμυντικά, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Δηλαδή έκανε το απόλυτο στην άμυνα. Και θα μπορούσε. Τώρα, αν ο Ολυμπιακός έμπαινε στην διαδικασία που μπαίνουν κάποιες άλλες ομάδες που όταν χάνουν ψάχνουν να βρουν ψηλό στα ίχνα, θα μπορούσε να διαμαρτυρηθείς. Θα μπορούσαμε, κοίταξε. Επειδή και εγώ καθώς ερχόμουν το σκεφτόμουν, να λέω να είμαι γκρινιάρα και να πω κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι θέμα γκρινιάς, ούτε είναι όπως το κάνουν οι άλλες ομάδες. Όποιος, και επειδή βρέθηκαν πάρα πολλοί φίλοι του μπάσκετ γενικότερα στο Δάκη Γλυφάδας την Πέμπτη, δεν είναι θέμα όπως το κάνουν οι υπόλοιποι. Τελειώνει ένα παιχνίδι, δεν πήρες το αποτέλεσμα που θέλεις και γκρινιάζεις για τη διαιτησία. Καλώς ή κακώς υπήρξαν σφάλματα. Υπήρξαν σφάλματα από τους διαιτητές και σφάλματα τα οποία κόστησαν. Υπήρξε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Σίγουρα το ότι φορτώθηκαν η κέντρα η Johnson και η Kaiser σχεδόν από το πρώτο ημίχρονο, νομίζω πριν τη λήξη του πρώτου ημίχρονου, πρέπει να είχαν από 3 φάουλ. Σίγουρα είναι αποτέλεσμα ενός πολύ δυνατού παιχνιδιού. Σίγουρα είναι το αποτέλεσμα της αμυντικής, του αμυντικού σφιξίματος που έκανε η ομάδα στους αντιπάλους. Mm-hmm. Θεωρώ όμως ότι υπήρχαν και φάουλ που έπρεπε να δοθούν στις αντίστοιχες ψηλές, τα οποία 1-2, δεν θα μιλήσω για πάρα πολλά, δεν δόθησαν. Σίγουρα όμως αυτό δεν έκρινε το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα όμως, και πολλά πράγματα κρίνονται σε μία φάση, κρίθηκε στο τελευταία 20-22 δευτερόλεπτα, όταν η Εβίνα η Μάλτση έκανε εκείνο το εκπληκτικό σουτ, το οποίο ήταν καλάθι για μας και το έδωσε επιθετικό φάουλ. Εκείνε. Μπορεί να όλα τα υπόλοιπα να τα παραβλέψεις, όλα τα υπόλοιπα να μην τα συζητήσεις, αλλά αυτό ναι, θα το συζητήσεις, γιατί εκείνο έκρινε το αποτέλεσμα. Και σε καμία περίπτωση ένας διαιτητής δεν μπορεί να δώσει τη συγκεκριμένη φάση, όσες φορές και αν την είδαμε και την ξαναείδαμε, και με μπασκετικούς δημοσιογράφους που το αναλύσανε, που το πήγαμε καρέ-καρέ, να το δώσεις αυτό επιθετικό φάουλ. Εκείνη την ώρα όμως αυτό άλλαξε όλο το ρου της ιστορίας. Ναι, έχει αλλάξει τελείως, πώς θα λέγαμε, και το αποτέλεσμα. Μα άλλαξε όλο το αποτέλεσμα. Από εκεί που ήμασταν 53-53, αντί να πάμε 55-53, πήγε 53-53. Έμεινε και τους έδωσε το δικαίωμα να κάνουν τις δύο βολές. 93-52 το Σάββατο στο Γλυφάδα, 300η σερή νίκη που τρέχει η ομάδα της Ελένης Καπογιάννη κόντρα στην Νίκη Λευκάδα, στην πρώτη και της Δημητράκου με το
με την Ερυθρόλευκη. Ακριβώς. Βλέπουμε εδώ πέρα στο Γαύρο, έχει κάνει και μια ωραία δήλωση στον Γιώργο τον Σταμανολάκη. Μετά από κάθε παιχνίδι σκέφτεσαι το επόμενο. Η έμπειρη ζωή ξέρει πολύ καλά τι λέει, γιατί τα μάτια αυτή τη στιγμή είναι στο ταξίδι και στο παιχνίδι με το Μίσκολτς. Η Ζωή Δημητράκου μετά το τέλος της αναμέτρησης τόνισε στις δηλώσεις της ότι δεν γίνεται να μένει σε ένα παιχνίδι, είτε είναι νικηφόρο είτε έχεις γνωρίσει την ήττα. Προφανώς αναφέρεται και στα δύο τα παιχνίδια. Έχουμε δύο παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα και δεν γίνεται να μένει σε αυτό. Βλέπουμε μπροστά και κοιτάμε για το παιχνίδι με το Μίσκολτς. Λοιπόν, καλό ταξίδι να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Αναχωρούμε την Τετάρτη σε μια δύσκολη διαδρομή, είναι δύσκολο προσβάσιμο το Μίσκολτς, είναι το όνομα της ομάδας που θα παίξουμε, αλλά είναι και, και η επαρχία, το χωριό, είναι ένα χωριό, το Μίσκολτς στα 250 χιλιόμετρα έξω από την Ουγγαρία, προς το Κόζιτς, για την ακρίβεια, για όσους έτσι τους αρέσει η γεωγραφία. Η ομάδα που παίζουμε, οι Good Angels, που είναι από το Κόζιτς, το Κόζιτς από το Μίσκολτς είναι πιο κοντά από τη Βουδαπέστη στο Μίσκολτς, είναι στα 75 χιλιόμετρα μόλις, είναι πολύ κοντά στη Σλοβακία. Το Μίσκολτς, ωστόσο, δεν υπάρχει πρόσβαση με τα αεροδρόμια και με δεδομένη της πρόσβασης αυτής θα κάνουμε ένα ταξίδι περίπου 11 ώρες για να φτάσουμε. Πολύ. Θα ήθελα να με οδηγώ. Καλή υπομονή. Λοιπόν, με άρωμα γυναίκα θα συνεχίσουμε σε δύο λεπτά από τώρα, αφού πάρουμε μια μουσική ανάσα, καθώς θα έχουμε κοντά μας μία από τις ερυθρόλευκες πρωταγωνίστριες αυτού του Σαββατοκυριακού. Μπάσκετ γυναικών, πάμε στο πόλο γυναικών. Σπουδαία εμφάνιση στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, στα κορίτσια, στο κολυμπητήριο του Λεμού. 12-10 ή 10-12, γιατί ήμασταν φιλοξενούμενες. Τις βούλιαξε στο Λεμό, όπως λέει και ο Γαύρος. Εντάξει, φέτος θα συναντηθούμε πολλές φορές με την Βουλιαγμένη. Ήταν όμορφο παιχνίδι και ήταν το πρώτο ντέρμπι το οποίο η Φιλιόμενο Λιουδάκη, αρχηγός του Ολυμπιακού, το δε από την εξέδρα. Ναι, είναι ακόμη τραυματισμένη, ταλαιπωρείται από το πρόβλημα που έχει στον ώμο, σωστά. Αλλά εντάξει, αρχηγός νομίζω ότι όταν επανέλθει θα διευρύνει ίσως και την διαφορά. Λοιπόν, πάμε καταρχάς να ακούσουμε την αρχηγό, τι μας δήλωσε, τι δήλωσε το κανάλι 1 αποκλειστικά αμέσως μετά το τέλος του ντέρμπι και στη συνέχεια θα έχουμε και την Χρυσή, τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, όνομα και πράγμα, τη Χρυσή Διαμαντοπούλου, ζωντανά εδώ στη μεγάλη μου αγάπη. Αυτά τα μάτς συνήθως τα παίζεις και μάλιστα είσαι από αυτές οι οποίες δίνουν το σύνθημα για την νίκη. Πώς θα να δεις ένα μάτς, μάλλον να συμμετήσει ένα Ολυμπιακός Βουλιαγμένη αλλά την εξέδρα. Εντάξει, νομίζω ότι στα όσα χρόνια παίζω δεν έχω χάσει ποτέ ντέρμπι. Μου ήταν λίγο περίεργο. Πρώτο ήταν. Ναι, για ντέρμπι είναι το πρώτο. Μου ήταν λίγο περίεργο γιατί σαν θεατή σίγουρα που είσαι μέσα την ομάδα και την αγαπάς ομάδα νιώθεις πιο πολύ άγχος, δηλαδή είχα πολύ ένταση και έβραζα στα ρούχα. Αλλά τέλος πάντων όλα καλά. Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι που
δώσουμε. Είναι το πρώτο της χρονιάς, δεν έχουμε ρυθμό, είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε τίποτα να αποδειχθούμε. Μόλις βρούμε ρυθμό, γενικά είδα κομμάτια που θέλουμε βελτίωση, αλλά και το σίγουρο ότι κάναμε φάσεις οι οποίες ήταν πολύ ωραίες και μπορεί να πεις ότι έχεις πολλά να δώσεις μπροστά. Και από πίσω έρχεται νέο αίμα, είδαμε και τις μικρές σήμερα πήραν αρκετό χρόνο συμμετοχής. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι οι μικρές πια έχουν σταματήσει να είναι μικρές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τα παιχνίδια μακρινή θα είναι καλύτερες. Και φυσικά πιο σημαντικό είναι να βλέπεις ότι, γιατί αυτό είναι το νόημα της ομάδας, να έχεις 13, 14, 15, οι οποίες μπορούν να παίξουν ανά πάση στιγμή και να ανταποκριθούν καλύτερα από μια θεωρητικά, ας το πω, μεγάλη, γιατί πια έτσι είναι οι καταστάσεις. Μέσα στο νερό είμαστε όλοι ίσοι, δεν είναι ότι ούτε ψηλός κοντός, ούτε μεγάλος μικρός, είναι πόσο το θες. Εμείς δείξαμε σήμερα ότι το θέλουμε πάρα πολύ να κερδίσουμε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί παρόλο που ήμασταν 9-6 και έγινε 9-9, δείξαμε πάλι αυτό που έχουμε δείξει πάνω, γιατί έχουμε ψυχή. Οπότε αυτό είναι που κρατάμε. Αν και δεν υπήρχε βαθμολογικό ενδιαφέρον. Καλημέρα, καλημέρα. Επανερχόμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε με υγρό στοιχείο, μιας και ακόμη δεν έχει παιδιά έξω ξεκινήσει να βρέχει, οπότε μην πανικοβάλλεστε και μην παίρνετε όλα τα αυτοκίνητά σας. Δεν αντέχουν οι δρόμοι μας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με υγρό στοιχείο. Λουκά, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την... Την χρυσή τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Τη χρυσή. Ξέρεις, είναι ωραίο πράγμα να λέγεσαι χρυσή και να είσαι χρυσή τερματοφύλακα και να είσαι χρυσή διαμαντοπούλου. Χρυσή, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα, Χρυσή, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ξεκίνημα με τους καλύτερους ιονούς για την χρονιά. Νωρίς είναι ακόμα, αλλά όπως και να το κάνουμε, τα δείγματα γραφής είναι όχι απλά ενθαρρυντικά, γιατί θα δούμε στη συνέχεια, κάτι περισσότερο αποθετικά για την ομάδα και φέτος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάναμε μια καλή αρχή, αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς, όπως είπατε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά, πολλά παιχνίδια να παίξουμε και ακόμα είμαστε σε μια κατάσταση έτσι, να βρούμε τον αγωνιστικό μας ρυθμό, γιατί ερχόμαστε από μια προετοιμασία, οπότε και εμείς σιγά σιγά να βρούμε έτσι, τα κουμπιά μας και η μία την άλλη ξανά, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Στο Σάββατο, στον αγώνα, η Αλεξάνδρα Ιασημάκη εντάχθηκε για πρώτη φορά μετά και αυτή από το μικροτραυματισμό που είχε σκιστεί, είχε κάνει ραματάκια. Στο πρώτο φιλικό με την ΟΥΠΕΣ, όχι ραματάκια, ράματα. Ράματα, εντάξει, το είπα λίγο πιο κόμψα. Είχε κάνει ράματα, οπότε η Αλεξάνδρα Ιασημάκη Χρυσή επανήλθε. Η αρχηγός όμως, η Φιλιό, ακόμη δεν έχει ενταχθεί στην ομάδα. Αυτό πιστεύεις ότι θα είναι ένα από τα πράγματα τα οποία θα αλλάξει την εικόνα της ομάδας όταν μπήκε η αρχηγός? Εννοείται πως όταν θα είμαστε όλες μαζί, όπως όταν είμαστε όλες μαζί, μια ομάδα παίζει διαφορετικά. Σίγουρα η απώλεια της Φιλιός είναι πολύ μεγάλη. Αν και όλες οι παίκτριες προσπάθησαν να καλύψουν το κενό της, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα, όταν φεύγει κάποιος παίκτης οι άλλες να προσπαθούν να γεμίζουν το... Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, Χρυσή. Μιλούσα μια μέρα με τον Χάρη, με τον προπονητή, τον Χάρη τον Παυλίδη, και μιλούσαμε ακριβώς για αυτόν τον τρόπο με τον οποίο, όχι τώρα, ήταν... Χρόνια τώρα. Ναι, είναι φιλοσοφία. Είναι φιλοσοφία. Του είχα πει, μα έλειψε, βγήκε με φάουλ, βγήκε με αποβολές και λέω με φάουλ, βγήκε με αποβολή. Μου λέει, αυτή η ομάδα έχει μάθει, αυτό ακριβώς που είπε η Χρυσή Λουκά, έχει μάθει να καλύπτει τα κενά της όποιος και ο αθλήτριας λείπει, ακόμη και της αρχηγού. Είναι τρομερό αυτό. Και είναι χαρακτηριστικό, συγγνώμη Χρυσή, να πω και κάτι το οποίο το τόνισε, αλλά αξίζει να το επισημάνουμε. Και η Φιλιός στη συνεντευξούλα μας παραχώρησε μετά το τέλος του παιχνιδιού στη Βουλιαγμένη ότι πλέον δεν υπάρχουν μικρές, μεγάλες, παλιές, νέες. Όλες οι κοπελές έχουν ενσωματωθεί σε αυτό που το οποίο λέμε ομαδικό στυλ παιχνιδιού. Δηλαδή, προχθές ήταν κάποια στιγμή που έπαιζε, αν θυμάμαι καλά, και με τη Σόρα και με τη Λογοθέτη και με την Βασούλα την πλευρή του στην Επτάδα Ολυμπιακή. Και η Χρυσή, η οποία δεν λογίζεται και μεγάλη, σε ηλικία μικρή, είναι πιτσιρικά. Για όνομα του Θεού. Έτσι, Χρυσή. Έτσι, ακριβώς. Αυτό είναι
γενικά το επίπεδο της ομάδας έχει ανέβει πολύ. Και ένας λόγος είναι και αυτός, που δεν υπάρχουν δύο κατηγορίες, αυτό που λέτε, μεγάλες, μικρές, είναι μία ομάδα. Mm-hmm. Και αυτό θα μας φέρει και τα αποτελέσματα πιο μετά. Είναι πάρα πολύ καλό που έχει δέσει τόσο πολύ το γλυκό. Το παιχνίδι που κρίθηκε το Σάββατο, Χριστέ, ένα μάτς στο οποίο το πρώτο οκτάλεπτο ήταν 3-3, στο δεύτερο οκτάλεπτο πατήσατε γκάζι 4-2, 3-2, 2-2. Κρίθηκε πού, στο ότι θέλατε περισσότερο τη νίκη, στην καρδιά του πρωταθλητή, στην ποιότητα της ομάδας? Σίγουρα στην ποιότητα της ομάδας, γιατί δεν είναι... πιστεύω ότι δεν ξεκινήσαμε τόσο καλά, δηλαδή ήμασταν... κάπως έτσι μέχρι να βρούμε το ρυθμό μας, αλλά εκεί στο τρίτο οκτάλεπτο που πήραμε λίγο μπρος, νομίζω ότι εκεί κρίθηκε. Στο τρίτο οκτάλεπτο και βγάλαμε τον πραγματικό μας εαυτό, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε. Περιθώρια βελτίωσης φαντάζομαι υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν πάρα πολλά, πάρα πολλά. Βλέποντας την ομάδα, ξέρεις, έχεις όλο το παιχνίδι, την ιδιαιτερότητα να παρακολουθείς το παιχνίδι και αμυντικά και επιθετικά. Πού πιστεύεις ότι χρειάζεται λίγο περισσότερη δουλειά στη συνέχεια, εν ώψη βεβαίως και των ευρωπαϊκών αγώνων, γιατί από όσο μίλησα και με τον Χάρη τον Παυλίδη, στόχος είναι να είναι η ομάδα έτοιμη στα παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν και την πρόκριση του Final Four. Κοιτάξτε, εγώ για την επίθεση δεν μπορώ να μιλήσω τόσο πολύ, ενώ εγώ παίζω στην άμυνα, οπότε... Στην άμυνα τερματοφύλακας, εντάξει. Αν είναι τερματοφύλακας, μου κάνει μια εκπληκτική τρίπλα. Λοιπόν, έλα, εσύ. Ναι, σίγουρα υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης και για άμυνα και για επίθεση. Γιατί πρέπει να πηγαίνουν μαζί αυτά. Σίγουρα και η άμυνα πρέπει να βελτιωθεί και η επίθεση για να μπορούμε να βάλουμε γκολ. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό από εκεί που ξεκινάνε τα παιχνίδια και κερδίζεις τα παιχνίδια είναι η άμυνα. Πρώτα πρέπει να κοιτάς την άμυνα και πώς θα βγάλεις την άμυνα και μετά θα σου έρθει η όρεξη και η επίθεση για την επίθεση. Είναι γιατί η επίθεση είναι και το ταλέντο. Δηλαδή όλες οι παίκτες έχουν ταλέντο. Είναι σε όλα τα αθλήματα. Η άμυνα, Χρυσή, νομίζω ότι είναι το βασικότερο. Είτε μιλάμε για πόλο, είτε μιλάμε για μπάσκετ, είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο. Είναι η άμυνα, κρίνονται τα αποτελέσματα τελικά. Αυτό βλέπω. Πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό, Χρυσή, το γεγονός ότι κάθε χρόνο δεν γίνονται πάρα πολλές εναλλαγές στο ρόστερ. Ουσιαστικά κάποια συμπληρώματα με παίχτριες οι οποίες έρχονται να προσδώσουν, να ανεβάσουν το επίπεδο. Η ομοιογένεια είναι το μεγάλο σας όπλο. Πλέον γνωρίζει πάρα πολύ καλά, νομίζω, η μία το παιχνίδι της άλλης. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ, πολύ θετικό στην ομάδα μας. Πλέον έχουμε μάθει μια την άλλη, αυτό που λένε συνεννοούμαστε και με τα μάτια πολλές φορές. Νομίζω ότι αυτό είναι, ξέρει μία τα κουμπιά της άλλης. Και οι ξένες, δηλαδή και οι Ιταλίδες μας, τα κορίτσια έχουν ενσωματωθεί, είναι σαν Ελληνίδες πια, εμείς δεν τις έχουμε σαν... Σαν ξένες. Σαν ξένες στο μυαλό μας, ναι, είναι Ελληνίδες πλέον. Όπως και η Γιάσμιν, τις μέρες που ήρθε, ήταν επειδή ξαναπαίξει και όλο στον Ολυμπιακό, ξέρει και κάποια κορίτσια, μπήκε κανονικά στην ομάδα. Κατευθείαν, ναι, κατευθείαν. Και βέβαια αυτό το οποίο συζητούσαμε και νωρίτερα είναι ότι με το νέο σύστημα διεξαγωγής Α1 θα έχετε πολλές περισσότερες μονομαχίες με τη Βουλιαγμένη, κάτι το οποίο νομίζω μόνο καλό θα κάνει και στον Ολυμπιακό αλλά και στη Βουλιαγμένη, στις δύο ομάδες οι οποίες έχουν και ευρωπαϊκούς στόχους. Ναι, σίγουρα έτσι πιστεύω και εγώ. Η Βουλιαγμένη είναι η πιο ανταγωνιστική ομάδα. Και ανταγωνιστικές που μπορούμε να παίξουμε μέσα στο πρωτάθλημα, οπότε σίγουρα τα περισσότερα παιχνίδια μαζί της θα βοηθήσουν και εμάς και εκείνες και για το ρυθμό μας και να βελτιωθούμε. Πιστεύω ότι για καλό θα είναι. Εμείς γενικά θέλουμε τέτοια παιχνίδια, θέλουμε δυνατά παιχνίδια,
μας κάνουν καλό και μας βάζουν έτσι σε μια διαδικασία και να δούμε τα λάθη μας και να τα διορθώσουμε και να δούμε τι κάναμε μέχρι ένα σημείο, γιατί ξέρετε και η προετοιμασία κάποια στιγμή πρέπει να δεις τι κάνεις, οπότε μόνο καλό έχει να μας δώσει. Μάλιστα. Χριστίνα, δεν ξέρω αν θες να κάνεις τελευταία ερώτηση. Δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω. Το μήνυμα για τον κόσμο. Και το Σάββατο στην Βουλιαγμένη είχε κόσμο Ολυμπιακός. Γενικότερα σε κάθε παιχνίδι, όπου και να παίζετε, Χρυσή, υπάρχουν φιλάθλοι να ακούσετε ένα Ολυμπιακός, ακούσετε ένα χειροκρότημα στις καλές σας προσπάθειες. Ένα μήνυμα στον κόσμο για τη σεζόν που μόλις ξεκίνησε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι πάντα δίπλα μας, που δημιουργεί για μας μια απίστευτη ατμόσφαιρα στο να παίζουμε. Πραγματικά δηλαδή είναι απίστευτο το συνέστημα που νιώθεις. Να συνεχίζουν να έρχονται, γιατί μας κάνουν πολύ, πολύ καλό και μας δίνουν δύναμη. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλές προπονήσεις και βέβαια κάθε επιτυχία. Και φέτος και πάνω πολλά υγεία στην ομάδα σε όλη σας, Χρυσή. Καλημέρα, λοιπόν, καλημέρα. Ήταν η διεθνής goalkeeper του Ολυμπιακού, ακόμη ένας, μια διεθνής παίχτρια, από τις πολλές που έχει σε όλα τα τμήματα ο Ολυμπιακός. Είναι μια στιγμή στο Πόλο. Πολλά μπράβο στην πιτσιρικαρία, στους μπέμπιδες των μίνι παιδών, Χριστίνα. Πήγαν τα πιτσιρίκια του Ανδρώνικου Κουζέλη στο Splash Water Polo. Είναι ένα Splash Water Polo. Ναι, ένα εντυπωσιακό τουρνουά, το οποίο διεξάγεται κάθε χρόνο, γίνει θεσμός πλέον στο Λουτράκι, με τη συμμετοχή σχεδόν όλων των ομάδων, όλων των συλλόγων. Σε δύο τουρνουά μετήχαν οι Ακαδημίες Πόλο, ένα στο Λουτράκι και ένα. Μπράβο. Απλώς αυτά τα πιτσιρίκια είναι, εξής, είναι πραγματικά το νέο αίμα του Ολυμπιακού. Είναι τα πιτσιρίκια, αυτό που να πει κανείς που μέχρι πέρυσι έκαναν μαθήματα να μάθουν να κολυμπάνε μαζί, και με αναφέρουμε στα παιδάκια που είναι γεννημένα του 5, του 6 και του 7, και μαζί με τα τεσσάρια του 2004 γεννημένα, δηλαδή τα 11χρονα, έχουν δημιουργήσει ένα πολύ καλό σύνολο. Και το λέω αυτό, πήγαν οι πιτσερικάδες και νίκησαν σε όλα τα παιχνίδια, μεταξύ 11 ομάδων βγήκαν πρώτοι. Στο τελικό νίκησαν τη Βουλιαγμένη. Ναι. Και στο τελικό νίκησαν τη Βουλιαγμένη στο τουρνουά που έγινε στο Λουτράκι. Και στη Βουλιαγμένη κατέκτησαν την τρίτη θέση. Την τρίτη θέση, και προσφάτως υπήρχε και η τρίτη θέση στο διεθνές τουρνουά της Ουγγαρίας. Έχει ξεκινήσει από πέρυσι, Λουκά. Καλά, όχι από πέρυσι. Η δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες είναι χρόνια τώρα. Γι' αυτό και φαίνονται τα αποτελέσματα αυτά, και ειδικά στα κοριτσάκια βλέπουμε τι γίνεται. Αλλά από πέρυσι που ήρθανε μαζί με την ομάδα των αντρών και οι πιτσιρικάδες, οι μπέμπιδες στην Βουδαπέστη, στο νησί της Μαργαρίτας, θα ξαναθυμίσω τα λόγια του προπονητήου που είπε ότι ήρθανε παιδιά και φύγανε άντρες, βγήκανε από το νερό άντρες. Είναι τεράστιες εμπειρίες και τώρα που πήγανε ξανά και μετήχανε στο τουρνουά, και αυτό βέβαια κάπως καλύπτει, αν και δεν το καλύπτει, το παίρνω πίσω, όχι, το κενό που υπάρχει στους προπονητικούς χώρους. Γιατί φαντάσου τι παιδιά θα βγάζαμε εάν υπήρχαν και κολυμπητήρια για να κάνουν προπόνηση και δεν κάνανε σε... Ακριβώς, γι' αυτό έμεινα πάρα πολύ και το τονίζω πάρα πολύ γι' αυτό, για τα παιδάκια τους μίνι παιδες. Είναι τα παιδάκια τα οποία κάνουν προπονήσεις στα Βοτσαλάκια, το οποίο ο Δήμος Πειραιά παραχωρεί 4-5 διαδρομές καθημερινώς και στον Ολυμπιακό και τον Εθνικό. Είναι βέβαια διαδρομές οι οποίες δεν φτάνουν και για το πλήθος των παιδιών που έχει ο Ολυμπιακός και για την ποιότητα των παιδιών που έχει ο Ολυμπιακός και θέλουν να προετοιμαστούν. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται ακόμη ένα κολυμπητήριο όσο δυνατόν πιο σύγχρονο. Και εδώ πέρα τώρα ερχόμαστε. Εντάξει, εγώ βέβαια θα μιλήσω, χρειάζεται ένα ακόμη κολυμπητήριο. Okay, μπορεί να χρειάζεται σίγουρα ένα ακόμη κολυμπητήριο Πειραιάς, αλλά χρειάζεται ένα κολυμπητήριο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται το κολυμπητήριο πρωτίστως, γιατί θα είναι πολύ εγωιστικό που θα το πω έτσι, αλλά έτσι είναι. Είναι η ομάδα η οποία αυτή παίρνει τα πρωταθλήματα Ευρώπης. Δεν γίνεται αυτή η ομάδα να μην έχει δικό της κολυμπητήριο. Λοιπόν, και έχουμε ένα μήνυμα. Παιδιά, έχουμε κανένα νέο από το κολυμπητήριο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε πρόσφατη δήλωσή του είχε αφήσει να εννοηθεί ότι προχωράει. Νομίζω ότι και ο κύριος Μόραλης στη συνέντευξη τύπου για τα street relays αναφέρθηκε στις εγκαταστάσεις. Μας ρωτάει ένας φίλος μέσω της σελίδας μας στο Facebook, στο Μεγάλη Μου Αγάπη. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι οι ανακοινώσεις θα υπάρξουν για το θέμα του κολυμπητηρίου όταν
Ναι, για το θέμα γενικά των εγκαταστάσεων θα περιμένουμε να μας ενημερώσουν. Ξέρουμε πάντως ότι το θέμα το δουλεύουν και το δουλεύουν ενώ στο παρασκήνιο και σίγουρα δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Από το να πεις ότι θα το φτιάξω μέχρι να ελεγχθούν δεκάδες πράγματα και δεκάδες γραφειοκρατίες και να τοποθετηθούν και για να έρθει το κομμάτι πλέον της ανακοίνωσης ενώ με μακέτες, με όλα αυτά τα πράγματα, έχει μια απόσταση, αλλά όταν ο πρόεδρος μας, όταν ο κύριος Μαρινάκης και τέτοιοι κυρίοι άντρες δεσμεύονται για τέτοια σοβαρά θέματα, για μας απλά δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο να μας κάνει να κοιμόμαστε ήσυχοι. Φίλε, απλά θα πω το εξής, ότι και σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ που έχω συλλέξει αυτή τη στιγμή, είναι πιο κοντά από κάθε άλλη φορά στα 91 χρόνια της ιστορίας του Ολυμπιακός στο Φάληρο να δημιουργηθεί το sports complex του Ολυμπιακού, δηλαδή ο πυρήνας των αθλητικών εγκαταστάσεων του συλλόγου. Με το γήπεδο ποδοσφαίρου, με το γήπεδο του μπάσκετ που είναι το στάδιο Νίσης και Φιλίας, και βέβαια με τα κλειστά για το βόλι και το μπάσκετ γυναικών και για το μεγάλο όνειρο, νομίζω, δεκάδων πολλών γενεών Ολυμπιακών, του Υγρού Στίβου. Του Υγρού Στίβου, ακριβώς. Νομίζω καλύψαμε και αυτό το κομμάτι βάσει των μηνυμάτων. Είχαν άλλα 3-4 μηνύματα για το θέμα του κολυμπητηρίου. Ναι. Να αφορούμε βεβαίως και αυτά τα οποία συζητούσαμε. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Ωραία. Έχουμε κάποια επόμενα μηνύματα, αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε time out. Προσέξτε περισσότερο από μένα τον Δημήτρη Μορφές. Το κανάλι 1 90,4, τώρα διαθέσιμο μέσω Live24, Greek Radio και Radio News, πλήρως λειτουργικό σε PC, laptop, smartphones και tablets. Και φυσικά μέσω του επίσημου καναλιού μας στο YouTube, με πολλά αποκλειστικά θέματα και συνεντεύξεις. Συνδεθείτε μαζί μας στο δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης. 90,4 Κανάλι 1. We'll be right back.
Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πώς περνάει η ώρα? Τελευταίο ημίωρο και ούτε ημίωρο. Είναι 11 και 36 πρώτα λεπτά. Έχουμε κάτι τι λιγότερο από 25 λεπτά πλέον για να πούμε όλα τα υπόλοιπα θέματα του Ολυμπιακού, των Ακαδημιών μας, αλλά και παρελκόμενων δράσεων και πραγμάτων που έπονται τις επόμενες ημέρες. Όπως Λουκά, είπες λοιπόν, έτσι. Να πούμε ότι την επόμενη Κυριακή, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μπράβο, το επόμενο Σαββατοκύριακο θα πιάσουμε. Στα βοτσαλάκια, είχαμε κάνει ένα αφιερωματάκι στην προηγούμενη εκπομπή για το τουρνουά Beach Volley, το οποίο διοργανώνει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο το οποίο είχε να κατασκευαστεί προσφάτως Beach Volley, εκεί που κάνουν και προπονήσεις οι αθλητές Beach Volley του Ολυμπιακού. Είναι ανοιχτές ακόμα οι συμμετοχές, οι οποίες έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Μιλούσα χθες μετά το μάτς με τον Παυλοχαϊκό με τον Νίκο του Μαντουβαλού, τη μάνατζερ του Βόλι Ανθρώπου, που είναι και υπεύθυνος στο Beach Volley. Θα χρειαστεί πραγματικά μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουν να χωρέσουν όλοι οι αθλητές να φτιαχτεί το πρόγραμμα. Ο Γιάννης ο Μαμάης θα έχει πάρα πολύ δουλειά. Αν κάποιοι από εσάς, έστω και την τελευταία στιγμή, θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, 4190-903-5 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Εραστέχνου Ολυμπιακού. Πάρτε τηλέφωνο. Και 902 είναι, γιατί. Και 902. Πάντα το ξεκινά από το 903, εσύ. Γιατί και στο ραδιόφωνο έχει παρατηρήσει, είναι το 42-24-43-45, για να υπάρχει πάντα μία γραμμή η οποία να είναι για τις ανάγκες του ραδιοφώνου ή του Εραστέχνη Ολυμπιακού. Έτσι. Ψάχνω τώρα όσο μιλάμε. Έχει ανεβάσει ο Σταύρος Ζαζάνης τις προηγούμενες ημέρες στην επίσημη σελίδα του Ολυμπιακού στο Facebook μία εκπληκτική αφίσα του Μενέλαου του Κοκκινάκη, όπου δείχνει. Θα είμαι κι εγώ εκεί. Θα είναι η Κυριακή. Θα είναι γεμάτη εδώ στον Πειραιά. Κυριολεκτικά θα είμαστε η αθλητική πρωτεύουσα της χώρας. Ξέρω ότι φιλοξενούμε το ντέρμπι ποδοσφαίρου, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στο γήπεδο Γεώργιος Καρεσκάκης. Κυριακή πρωί στις 11 έχουμε τα street relays, τα Vico street relays. Ακριβώς. Πρώτα θα ξεκινήσουμε, θα κάνουμε τρέξιμο. Θα τρέξουμε, θα δούμε. Όσοι δεν τον ξέρουν θα το δουν το Πειραιά. Όσοι τον έχουν δει θα τον ξαναδούν και θα το θαυμάσουν, γιατί είναι μια υπέροχη διαδρομή. Στη Μαρίνα Ζέας. Μπράβο, ξεκινάει η αφετηρία, είναι στη Μαρίνα Ζέας. Κλασικά στο ρολόι, για την ακρίβεια. Ναι, στο ρολόι, το γνωστό ρολόι. Στο γνωστό ρολόι. Που δίνουμε ραντεβού. Θα κάνουμε. Έχει τις αποστάσεις. Θα τις βρούμε, σε λίγο να σα τι. Δεν τις έχω τις αποστάσεις. Θα τις βρούμε σε λίγο να σα τι. Ξέρω και 4x50. Ήμουν σίγουρη ότι θα πει για το 4x50. Είναι για μικρά παιδάκια, Λουκά, αυτό. Δεν είναι για μας. Εμάς είναι κάτι σε 2,5 χιλιόμετρα, εγώ το θυμάμαι. Ναι, ναι, έχει 4x2,5. Έχει και για πιο μοναχικούς, έχει και δεκάρι. Εντάξει, αυτό πρέπει να είσαι αρκετά πιο αθλητικός, νομίζω. Πάντως είναι το 4x2,5 είναι εύκολο. Είναι μια διοργάνωση που γίνεται θεσμός, είναι η τρίτη χρονιά. Το σημαντικότερο για μένα, το τονίσατε όλοι όσοι συμμετείχατε στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου στην Πινακοθήκη Πειραιά. Δεν εκπληκτικό αυτό το κτίριο, το κτίσμα του παλιού ταχυδρομείου που γίνονται συνέντευξη? Είναι καταπληκτικό. Είναι από τους ωραιότερους χώρους και κάθε φορά που μπαίνω μέσα, έχω μπει δεκάδες φορές. Κάθε φορά μπαίνω και κάθομαι στο κέντρο και χαζεύω. Ναι, είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακότερο χώρο που δίνουν οι συνέντευξη ο Δήμος. Ο Δήμος Πειραιά, ο Πειραιά μας, έχει δύο εκπληκτικά. Πρώτον, η Δημοτική Πινακοθήκη και το θέατρο. Και το Δημοτικό Θέατρο. Το Δημοτικό Θέατρο. Είναι καταπληκτικό. Δεν υπάρχει το Δημοτικό Θέατρο. Όλοι οι χώροι του. Και είχα την τύχη, τώρα κάνω μια παρένθεση βέβαια από τα αθλητικά. Είχα την τύχη να πάω σε μια παράσταση πριν από. Έχει 4-5-6 μήνες, το οποίο ήταν διαδραστική παράσταση. Αυτό ήταν το ωραίο στην υπόθεση. Δεν ήσουν αστατικός δηλαδή και έβλεπες τη σκηνή. Ακολουθούσες τους ηθοποιούς. Το οποίο ακολουθώντας τους ηθοποιούς είχες την εκπληκτική δυνατότητα να δεις όλο το θέατρο. Εντάξει, μαγεύτηκα. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Λέω πόσος κόσμος τώρα είναι, περνάει απ' έξω και δεν ξέρει αυτό το στολίδι που είναι μέσα εδώ πέρα. Γιατί είναι στολίδι, πραγματικά. Ευκαιρία λοιπόν, επειδή ο αθλητισμός είναι και πολιτισμός. Και πολιτισμός και αθλητισμός πάνε. Όχι, ούτως ή άλλως. Και βασικά τα στατικού, Ολυμπιακός προβάλλει και πολιτιστικά και πολιτισμικά θέματα. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για τα street relays, αυτό είναι στις 11 το πρωί. Αμέσως μετά μπορεί να φύγετε από το Πασαλιμάνι να πάτε στα Βουτσαλάκια για να δείτε τους τελικούς του μεικτού των ανδρών και των γυναικών στο Beach Volley, στο πρώτο μεγάλο τουρνουά που διοργανώνει ο Ολυμπιακός. Και το βράδυ βεβαίως, όσοι θα έχετε εξασφαλίσει ένα από τα μαγικά χαρτάκια,
φαντάζομαι ότι μέχρι Τετάρτη θα έχει sold out στο Καραϊσκάκι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η μητέρα των μαχών, όπως λέμε, έτσι, στη δημοσιογραφική αργό. Για αυτό το τέρμι. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον δικό μας, τον αρχιπροπονητή της Κολύμβησης Ολυμπιακού και αντιπρόεδρο του Οργανισμού Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας του Δήμου Πειραιά, τον Νίκο Γέμελο, να προαναγγέλει τα street relays στη συνέντευξη που παραχωρήθηκε προσφάτως στην Δημοτική Πινακοθήκη. Για άλλη μια χρονιά, για τρίτη χρονιά γίνονται street relays. Είσαστε όλοι καλεσμένοι σε αυτόν τον αγώνα. Είναι ένας αγώνας που γενικά τρέχει όλη την Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά δίνει μισκητάλη στον Πειραιά σε ένα φιλανθρωπικό σκοπό, ο οποίος που είναι φιλανθρωπικό σκοπός, αυτό είναι το παιδικό σπίτι του Πειραιά. Οτιδήποτε κάνουμε, όλοι οι αθλητές εδώ που έχουν έρθει, είναι ουσιαστικά οι καλεσμένοι, είναι αυτοί που θα βγάλουν προς τα έξω τον Πειραιά, το δικό μας Πειραιά, τον Πειραιά σκητάλης του Πειραιάς, που μέσα από τον αθλητισμό και μέσα από τη θάλασσα βγάζει πάρα πολλά πράγματα. Σε μια ιδανική διαδρομή, η οποία διαδρομή είναι αυτή στη Μαρίνα Αζέα, χωρίς να ταλαιπωρείται ο κόσμος και χωρίς να κλείνουν οι δρόμοι, χρησιμοποιούμε τον αθλητισμό για να προάγουμε περισσότερο το αίσθημα της κυταλλογραμμίας, δηλαδή το να βοηθάει ένας τον άλλον. Πού πάμε? Πού πάμε? Πάλι στο υγρό στοιχείο. Ναι, ακούσαμε Νίκο Γέμελο να μιλάει για street relays, αλλά τον ακούς Νίκο Γέμελο, πας και στην Κολύμβηση και πας και στα Masters. Διαβάζω από την σελίδα του Ισίδωρου Παγιάβλα, του κολυμβιστή Masters του Ολυμπιακού. Έχει ανεβάσει 25 Οκτωβρίου μεταξύ άλλων το εξής: Ορεστέχνης Ολυμπιακός, η μήτρα του αθλητισμού, ένα σύλλογος που καλλιεργεί καμιά 20 διαφορετικά τμήματα με ακαδημίες, αγωνιστικά τμήματα και κορυφές διακρίσεις εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Δεν θα είχε καμία ανάγκη να στηρίξει και να προβάλλει ένα τμήμα κολύμβησης Master. Το έκανε όμως γιατί διοικείται από ανθρώπους στην ηγεσία του ερασιτέχνη και ειδικότερα στο τμήμα κολύμβησης που γνωρίζουν καλά την ουσία και του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού. Έχει επαφή με τη διεθνή πραγματικότητα που θέλει τους αγώνες αυτούς να έχουν τεράστια απήχηση και συμμετοχή εδώ και πολλά χρόνια και πρεσβεύει την πραγματική ουσία του Ολυμπιακού πνεύματος στην πράξη, όχι στα λόγια. Πρώτο αθλητισμός και μάλιστα στην πιο μαζική εκδοχή του και βεβαίως μετά ο πρωταθλητισμός. Σαν να διαβάζω το καταστατικό του συλλόγου όταν μια παρέα παλιών περιοτών το 25 ίδρυσαν το σύλλογο. Ισίδωρε, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Ισίδωρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα. Ανέφερα αυτό το οποίο είχες ανεβάσει προσφάτως 25 του Οκτώβρη, που πραγματικά με το διαβάσει κανείς είναι μια ελεύθερη μετάφραση και μια διαφορετική οπτική από τη ματιά ενός βετεράνου αθλητή του καταστατικού του ερασιτέχνη Ολυμπιακού. Σας διαβεβαιώ, δεν το έχω αντιγράψει. Είναι δικά μου λόγια. Ναι, γι' αυτό λέω. Είναι μια διαφορετική οπτική και συγχαρητήρια. Είναι εντυπωσιακό. Η Ισίδωρε, να πω κάτι για τον κόσμο. Ο Ισίδωρος είναι ένας από τους πιο εντός εισαγωγικών φανατικούς, γιατί δεν έχει φανατισμό, οπαδούς φιλάθλους του Ολυμπιακού. Δεν χάνει αγώνα. Είναι παντού. Όποτε θα γυρίσω σε κερκίδα, θα τον δω. Όποτε μπορώ και επιτρέπουν υποχρεώσεις, βεβαίως ναι. Μου κάνατε πολύ καλή πάσα με τα street relays για να εξηγήσουμε λίγο και στον κόσμο ότι η Masters κολύμβηση στην πραγματικότητα είναι μια κολύμβηση που απευθύνεται στον πολύ κοινό. Αγωνίζονται παλιοί πρωταθλητές, βέβαια, Ολυμπιονίκες, παλιοί πρωταθλητές Ελλάδος κλπ. Αλλά απευθύνεται στο ευρύ κοινό, είναι κάτι σαν τα street relays που λέγατε προηγουμένως. Μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε να συμμετέχει. Βέβαια, εντάξει, είναι πιο δύσκολο για έναν απλό πολίτη να φτάσει τώρα σε διάκριση μετάλλια, αλλά είναι. Το παράδειγμα της μαζικής άθλησης. Είναι το παράδειγμα της μαζικής άθλησης. Και ο Ολυμπιακός δίνει μεγάλο παρόν σε αυτό και από τα street relays που αναφέρατε προηγουμένως και με τη Masters Κολύμβηση, η οποία είναι πολύ διαδεδομένη στο εξωτερικό. Η ΦΙΝΑ, η Παγκόσμια Ομοσπονδία, έχει εξισώσει τους αγώνες Masters με τους αγώνες της Elite. Γίνονται στα ίδια μέρη, στις ίδιες πισίνες.
είναι πολύ διαδεδομένα στην Αμερική και στην Ευρώπη και τώρα και στην Ελλάδα, βέβαια μέσω του Ολυμπιακού που μπορεί να προβάλλει και να ενισχύσει κάθε αθλητική δραστηριότητα. Πιστεύεις ότι ακολουθήσουν άλλοι σύλλογοι ή μάλλον άλλοι αθλητές να πάνε σε άλλους συλλόγους που έχουν παράδοση στο υγρό στοιχείο Ισίδωρε και να δούμε ακόμη περισσότερα πράγματα. Όπως έκανε η Κύπρος, γιατί η Κύπρος έκανε ένα σπουδαίο διεθνές meeting. Η Κύπρος πρέπει να σας πω ότι ξεκίνησε πριν την Ελλάδα. Ήταν πολύ διαβασμένοι και οι άνθρωποι, ξεκινήσαν μια προσπάθεια, βέβαια φέτος την αναβάθμισαν πάρα πολύ γιατί είναι πιο μικρή χώρα, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα εκεί. Όμως ναι, κάνανε ένα φανταστικό πρωτάθλημα φέτος με συμμετοχή από 11 χώρες, 165 αθλητές, αρκετά δυνατή διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτό γιατί είναι ένας σύλλογος που μπορεί να προβάλλει και να διαφημίσει μια αθλητική δραστηριότητα και σίγουρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η προβολή που κάνει στις αθλητικές δραστηριότητες που έχουμε, σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ. Και βεβαίως μιας και αναφέρθηκα στην Κύπρο, δεν το πατυχία γιατί σάρωσες, κατέβηκες όπου κολύμπησες, τα πήρες τα χρυσά μετάλλια, τα έφερες στον Πειραιά, τα φωτογράφησες μπροστά στην θρυλική ερυθρόλευκη φανέλα και μας χαροποίησες όλους. Αυτά τώρα είναι τα δικά μας, έτσι τα οπαδικά. Το μικρόβιο δεν αποβάλλεται εύκολα. Αυτά είναι τα ωραία όμως, γιατί και εμείς και όλοι οι φίλαθλοι χαιρόμαστε να βλέπουμε αυτή την εικόνα όμως. Ξέρετε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για έναν φίλαθλο, για έναν οπαδό να πραγματοποιεί το όνειρό του και να αγωνίζεται με το ερυθρόλευκο σκουφάκι, να εκπροσωπεί τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και εγώ το έχω ζήσει προσωπικά όταν πηγαίνω στο εξωτερικό σε αγώνες, με πόσο σεβασμό με αντιμετωπίζουν, όχι εμένα ως Ισίδωρο, αλλά όταν φέρω τα ερυθρόλευκα χρώματα. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γνωρίζουν βέβαια όλοι τον Ολυμπιακό από το Champions League, από το μπάσκετ. Τώρα τον γνωρίζουν και από την κολύμβηση και μάλιστα και την Masters κολύμβηση. Ο Ολυμπιακός έχει κολύμβηση παντού. Έχει ακαδημίες, έχει αγωνιστική δραστηριότητα, έχει και Masters. Έχει ένα πλήρες τμήμα έτσι, σε όλες τις ηλικίες. Πόσο εύκολη ήταν η διοργάνωση, μάλλον πόσο μεγάλος ήταν ο ανταγωνισμός? Ξέρω ότι δεν ήταν εύκολο αυτό το διεθνές meeting στην Κύπρο Ισίδωρο και πραγματικά το κάθε ένα από αυτά τα μετάλλια είχε πάρα πολύ υδρότα από πλευρά σου. Κοιτάξτε, θέλει προσπάθεια. Με τον προπονητή μου, τον Αλέξανδρο Κόκκινο, κάνουμε πολύ συστηματική προπόνηση, η οποία δεν διαφέρει πολύ από την προπόνηση της Elite. Βεβαίως απευθύνεται σε άλλη ηλικία, είναι άλλα τα δεδομένα, αλλά η προπόνηση είναι πάντα σκληρή. Έχει πρωινές προπονήσεις, μπορεί να έχει και διπλές προπονήσεις σε κάποιο διάστημα. Ο ανταγωνισμός εξαρτάται από τις κούρσες. Εγώ συνήθως κάνω δύσκολες κούρσες. Οι πεταλούδες, οι νυχτές είναι δύσκολες κούρσες που δεν επιλέγουν πολλοί μάστερς αθλητές, αλλά έχει δυσκολίες όμως και εκεί. Όταν εννοείς πεταλούδα μεικτή, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές, τι εννοείς? Εγώ κάνω 200 πεταλούδα, είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη απόσταση που υπάρχει σε πεταλούδα. Είναι ίσως το δυσκολότερο αγώνισμα μαζί με τις μεικτές. Παρ' όλα αυτά κάνουμε πολύ συστηματική δουλειά. Ο Σπύρος Μπιτσάκης, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, ο έφορος του τμήματος, μου έχουν δώσει τις καλύτερες συνθήκες για να μπορώ να προπονούμε και να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, παρά το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη σε εγκαταστάσεις, όπως αναφέρατε και πριν, χρειάζεται ο Ολυμπιακός σίγουρα ένα κολυμπητήριο. Ο Ισίδωρος μας παρακολουθεί, βλέπω κανονικά. Είναι βαλικός, κανονικότατα. Κανονικότατα. σε κάθε εκπομπή, από τα πρώτα λέγει, είναι του Ισίδωρου. Χρειάζεται σίγουρα το κολυμπητήριο. Παρ' όλα αυτά, με τους περιορισμένους πόρους και τις δύσκολες εποχές που περνάμε, κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Άλλα αγωνίσματα, όπως είπατε και εσείς, είναι δύσκολα, αλλά είναι πιο εύκολα επειδή είμαστε σε καλό επίπεδο. Η συγκεκριμένη διοργάνωση είχε δυσκολίες, είχε εκπροσώπους από τη Ρωσία και τη Βουλγαρία πολύ δυνατούς, παλιούς παγκόσμιους πρωταθλητές, οι οποίοι ήταν μεγαθύρια στον χώρο τους τα προηγούμενα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Καλή με το συνέχεια. Που θα επιστρέψεις κάποια στιγμή, να σε έχουμε και ζωντανά εδώ στο Ραδιοθάλαμο, να μιλήσουμε έτσι και λιγάκι πιο παδικά, να μας πεις και τα δικά σου για τον Εραστέχνη Ολυμπιακό, γιατί παρακολουθείς όλα τα τμήματα. Και βέβαια, είναι χαρά, νομίζω, Χριστίνα, δική μας, καταρχάς, το ότι ο Ολυμπιακός έχει στους κόλπους του αθλητές που πάνω απ' όλα έχουν και επίπεδο και αθλητές οι οποίοι μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν τα ιδεώδη του αθλητισμού, όπως ο Ισίδωρος, στα νεότερα παιδιά. Έτσι ακριβώς, και είπε, και θα πάρω το μότο για να κλείσουμε με αυτό, με τον Ισίδωρο: πρώτα αθλητισμός και μετά πρωταθλητισμός. Όταν αυτό το ακούς από το στόμα του Ισίδωρου Παγιάβλα, δεν μπορείς παρά να το κάνεις μότο, όχι μόνο για την Ακαδημία και για το τμήμα της Κολύμβησης, αλλά για όλο τον Ολυμπιακό.
Καλή συνέχεια, Ισίδωρο, χάρηκα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Καλή συνέχεια. Σας. Καλή συνέχεια. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και είναι έτσι και ευλογία έτσι δημοσιογραφική για μένα που τα τελευταία 15 περίπου χρόνια ασχολούμαι πολύ περισσότερο με τα θέματα του ερασιτέχνη και γενικότερα μέσα από αυτές τις ερυθρόλεπτες παραγωγές έχουμε τη δυνατότητα να δείχνουμε τι ακριβώς συμβαίνει σε έναν ερασιτεχνικό σύλλογο που δεν είναι ένας ερασιτεχνικός σύλλογος, είναι ένας μεγάλος πολυαθλητικός οργανισμός. Όπου είδατε ότι σε μια εκπομπή σχεδόν 90 λεπτών φιλοξενήσαμε το κορυφαίο λίμπερο στην Ευρώπη. Σίγουρα την καλύτερη goalkeeper water polo στον κόσμο στην ηλικία της. Φιλοξενήσαμε την φίλη Μανολιουδάκη. Είπαμε, μιλήσαμε για γκάμες, μιλήσαμε για τα κορίτσια του βόλεϊ. Και για τα κορίτσια δεν έχει, εντωμεταξύ. Για κοπέλες ότι οι οποίες έχουν παίξει στο WNBA. Έτσι ακριβώς. Και φτάσαμε να μιλήσουμε και με τον Ισίδωρο Παγιάβλα, έναν αθλητή ο οποίος κάνει τον δικό του αγώνα στα Masters, δηλαδή στους βετεράνους. Αυτό είναι Ολυμπιακός. Αυτό είναι ο Ολυμπιακός και αυτό είναι το μεγαλείο του Ολυμπιακού. Αυτό είναι που δεν πρόκειται κανένας, μα κανένας, να μπορέσει να μας μοιάξει. Αυτό είναι που δεν μπορούν να έχουν και νομίζω ότι αυτό είναι που τους δημιουργεί και τα όποια κόμπλεξ. Θα το πω γιατί έτσι είναι, γιατί όταν δεν έχεις πραγματικά ούτε ομάδες, ούτε σε κάποιο επίπεδο να χτυπήσεις αγωνιστικά, γιατί είναι το να χτυπήσεις κάποιον αγωνιστικά, είναι fair play, χτυπάς με unfair τρόπους, με όποιον τρόπο μπορείς. Σε δυστυχώς. Προσωπικό επίπεδο που δυστυχώς βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να στοχοποιούνται, πλέον όχι μόνο, παραδείγματος χάρη, ο διοικητικός ηγέτης όλων των τμήματων νομίζω, του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, αλλά και στενοί του συνεργάτες, όπως ο Μιχάλης Κουντούρης, όπως ο Κώστας ο Καραπαπάς, στοχοποιούνται προσωπικά άνθρωποι που είναι δίπλα στην κορυφή της ηγεσίας του Ολυμπιακού. Γιατί απλά κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα. Να είναι δίπλα στην ομάδα και να φροντίζουν την ομάδα και να μην ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο. Ευτυχώς όμως αυτό δεν το κάνουν όλοι οι υπόλοιποι και ασχολούνται μόνο μαζί μας. Και βεβαίως, συν της άλλης, Ολυμπιακός στέκεται αρρωγός και σε οτιδήποτε έχει να κάνει και με τον Δήμο της πόλης, στην οποία ανήκει ο Ολυμπιακός. Εδώ πέρα ιδρύθηκε, είναι η πόλη του, είναι ο Πειραιάς, συμμετέχει, συνδιοργανώνει και προβάλλει, γιατί είναι μεγάλη συμμετοχή και η προβολή όλων των διοργανώσεων του ΟΠΑΝ. Ναι. Λοιπόν, θέλω να περάσουμε σε ένα, νομίζω είναι το τελευταίο μήνυμα από τον Κώστα τον Παπαδημητρίου, τον φίλο μας, ο οποίος είναι επίσης πιστός στο πρόγραμμά του, μας εύχεται και την καλημέρα του. Θέλει να κάνουμε μία αναφορά για τις κάρτες φιλάθλου και κάρτες μέλους, γιατί πολλοί οπαδοί και φίλοι ρωτάνε αναφορικά με αυτό. Λοιπόν, θα το πούμε ακόμη μια φορά και θα το λέμε σε κάθε εκπομπή, έχουμε πει η κάρτα μέλους και η κάρτα φιλάθλου είναι το οξυγόνο του ερασιτέχνη, είναι ο λόγος για τον οποίο μπορούμε να συνεχίζουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό σε όλα μας τα τμήματα και ευχαριστούμε και προσφάτως την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε και σχετική ανακοίνωση από τον ερασιτέχνη Ολυμπιακό όπου ευχαριστούμε τους 22.000 που έχουν προμηθευτεί εισιτήριο διαρκείας στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, γιατί μέσα από αυτό έχουν ενισχύσει οικονομικά με την κάρτα μέλους τον ερασιτέχνη Ολυμπιακό. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν για μία ακόμη φορά ότι η κάρτα μέλους, πάρα πολύ απλά, κάρτα μέλους εισιτήριο διαρκείας, μπάσκετ ή ποδόσφαιρο. Κάρτα φιλάθλου, απλό εισιτήριο, είτε μπάσκετ είτε ποδόσφαιρο. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλοί φίλοι οι οποίοι δεν έχουν αγοράσει διαρκείας, άρα δεν έχουν κάρτα μέλους και θέλουν να αγοράσουν μεμονωμένα εισιτήρια για τον χ αγώνα που θα επιλέξουν, είτε στο μπάσκετ είτε στο ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί την κάρτα φιλάθλου. Αγοράζεται εφάπαξ, είναι αγωνιστική σεζόν, μία φορά την κρατάνε και από εκεί και πέρα πλέον για κάθε εισιτήριο που θα αγοράζουν χρειάζεται η επίδειξη της κάρτας. Έχουν δικαίωμα αγοράς ενός εισιτηρίου με την κάρτα φιλάθλου. Πολλοί ρωτάνε αν χαθεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τμήμα μελών και φιλάθλων στην θύρα στο Καραϊσκάκι, ακριβώς στη θύρα 19 από, στη θύρα 17 από κάτω, συγγνώμη, είναι το γραφείο το μελών και φιλάθλων. Όταν υπάρχει αγώνες είναι ανοιχτό και άλλες μέρες και άλλες ώρες. Το στάνταρ είναι Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 6 είναι εκεί οι άνθρωποι του ερασιτέχνη για να σας επανεκδώσουν την κάρτα, να σας επιλύσουν όποιο πρόβλημα και όποια απορία μπορεί να έχετε. Αυτή λοιπόν είναι η τελευταία εκπομπή για τον Οκτώβριο, μέσα από ένα αθλητικό τρίμερο που είχε νίκες. Νίκησαν άπαντες ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ ανδρών, βόλεϊ γυναικών, πόλο γυναικών, μπάσκετ γυναικών. Ο Εμίλιος πήρε χρυσό μετάλλιο, ο Παβιάλας όπως ακούσατε ήρθε με 4 μετάλλια.
πιτσιρικαρία σε ακαδημίες πόλο, βόλεϊ και κολύμβηση. Και επειδή βλέπω το Δημήτρη Μορφέση να μην με κοιτάει ακόμη για να μου κάνει νόημα να κλείσουμε. Ναι, διάβασε το. Έτσι, μπράβο. Έχουμε μία ακόμη ακαδημία μας, η οποία τελικά σαρώνει. Είναι η Ακαδημία Μπάσκετ των κοριτσιών μας, όπου έπαιξε ο Ολυμπιακός με τον προφήτη Λία, συντοπίτη, πειραιώτικο σωματείο προφήτης Ηλίας, και κέρδισε 68-38. Τα δεκάλεπτα ήταν 22-5, 37-16, 61-25, 68-38. Ο Ολυμπιακός με την Αργυρίου προπονήτρια και τον Γιώργο Παντελάκη, τον βοηθό της Ελένης Καπογιάννη, μία ομάδα είπαμε, μία γροθιά, διέπρεψε για μία ακόμη φορά. Πραγματικά συγχαρητήρια, και να πούμε και τα ονόματα των κοριτσιών. Είπαμε ότι μέσα από αυτή την εκπομπή, Λουκά, θα προσπαθούμε και ήθελα τους... να πω και τα αγοράκια στο πόλο των... Να κλείσουμε λοιπόν με τα ονόματα των μικρών αυριανών πρωταθλητών του Ολυμπιακού σε μπάσκετ γυναικών. Λέω τις κορασίδες, λέω τα κορίτσια του μπάσκετ, λες τους παιδες, τους μπέμπιδες του πόλο. Λοιπόν, Πράπα, Σταματοπούλου, Τσιβουράκη, Λυκοπούλου, Ψαθάκη, Τζανόγλου, Ντούλα, Καλογρίδη και Πετρίδη. Και η επόμενη αγωνιστική των κορασίδων είναι το Σάββατο 5 Ενδεκάτου με αντίπαλο την ομάδα του Αετού Καλλιθέας που παίζουν στο ΣΕΦ. Κλείνω από την Ακαδημία λέγοντας ότι οι ακαδημίες γενικά μπάσκετ του Ολυμπιακού μας στεγάζονται στο ΣΕΦ. Οι πληροφορίες και ό,τι χρειάζονται θα τα βρούνε στο ΣΕΦ. Το τηλέφωνο θα το βρω να σας το δώσω σε λίγο. Εκτός από το τηλέφωνο του ΣΕΦ, εννοείται ότι παίρνουν και στο 210-41-90-902 και πάσα σε σένα, λοιπόν, για τους μπέμπιδες του Ολυμπιακού. Οι μίνι παιδες, οι οποίοι πήραν την πρώτη θέση σε μεγάλο τουρνουά στο Λουτράκι μεταξύ 11 ομάδων, νικώντας το τελικό και την Βουλιαγμένη, είχαν νικήσει και τον Παναθηναϊκό και τον Πανιόνιο. Έπαιξε με Καρακατσάνη, Σιαμά Γιώργο, Νίκο Χρυσοφοράτο, Κυριάκο Λαμπρόπουλο, Ιάσονα Τουρκομένη, Χρήστο Σιαμά, Ιωάννη Μακαντάνη, Ανδρέα Αλμυρά, Χρήστο Καραπάνο, Παναγιώτη Σιαμά, Σπυρίδων Μαυρουδή, Ηλία Βατέ και ο Ανδρέα ο Ιδραίο. Είναι ο γιο του Μιχάλη του Ιδραίου. Ο γιο του Μιχάλη του Ιδραίου. Εγγονό του αείμνηστου του Ανδρέα του Ιδραίου, ο οποίο ήταν για πάρα πολλά χρόνια διοικητικό έλεγχο του Ολυμπιακού και νομικό σύμβουλο. Με προποθέσει του Ανδρέα Βασίλειου, γενικό γραμματέας ο κύριος Ιδραίος, ο νομικός. Θα βγει ο εγγονός πολιστάς του Ολυμπιακού. Λοιπόν, και την τελευταία πινελιά της εκπομπής είναι η ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου, έστω της οποίας ο Ολυμπιακός ευχαριστεί τους 22.000 φιλάθλους μας, οι οποίοι αγόρασαν εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός για την εφετινή αγωνιστική σεζόν. Η ευγενική κίνηση συνεργασίας της ΠΑΕ και της ΚΑΕ είναι το οξυγόνο για να μπορούμε να πρωταγωνιστούμε σε όλα τα μας τα αγωνιστικά τμήματα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Φέτος, ειδικά που οι ευρωπαϊκές μας προσδοκίες είναι ιδιαίτερα ψηλές, αποφασίσαμε σε ανταπόδοση της πολύτιμης προσφοράς σας να έχετε τη δυνατότητα δωρεάν εισόδου στα γήπεδά μας με την επίδειξη της κάρτας μέλους, ανέφερε η διοίκηση και εξήγησε βεβαίως και πώς θα γινόταν η διαδικασία, αρχής γενομένης από το παιχνίδι το οποίο διεξήχθη την Πέμπτη στο Ολυμπιακός με την Ντόκο University. Γιακίν Ντόκου. Λοιπόν, κλείσε. 11:59. Ακούω ένα ξυπνητήρι, παιδιά. Αγχώθηκα. Είναι ότι κλείσαμε. Δημήτρη Μορφέση, τι έχεις κάνει εδώ πέρα μέσα. 11:59 σας χαιρετάμε. Σε μια μη βροχερή Αθήνα, μην παίρνετε τα αυτοκίνητά σας, γίνεται χαμός στους δρόμους. Γεια σας.